εύκολα από την παρέμβαση του Μάρκου Φρίν, μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Γιάννης Νάρη, στο μικρόφωνο, Γιάννη. Να ξεκινήσουμε από τον Άρη, γιατί αυτό είναι και το πρώτο δείγμα των κυτρίνων που είναι και τηλεοπτικό το παιχνίδι και ο οποίος μπορεί να παρακολουθήσει. Υπάρχουν και νεαροί παίκτες στην δωδεκάδα, καθώς αυτός που δεν συμμετέχει από τους θεωρητικά βασικούς για την πρώτη ομάδα είναι Σωτήρης Μανολόπουλος. Από εκεί πέρα, ο Ζόραν Λούκιτς, αυτό το οποίο συντάξει θα αρχίσει από τους παίκτες, είναι να αλλάζουν πολύ γρήγορα την μπάλα μεταξύ τους. Δύο τάπες εκεί, πρόσφερε ο Βεζέγκο και ο Νέμι πάνω στον Βερεμέκο. Και επίθεση για τον Άντρο. Ο Μιλίκης Κόρου. Πάσα της. Θα έχει μπάλο ο Νέμι, το οποίο θα πούμε ότι έκανε υπέρβαση τη διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙ. Πέρδισε αρκετά χρήματα. Για να δώσει ύψος εκεί όπου είχε ένα ζήτημα στην περίοδο, κάτω από τα καλάθια. Το οποίο προδοξημένος να καλύψει προσθήκη του Νέιμι. Το φάουλ λοιπόν προώθηκε ο Έρλ Ρόλαν. Στο Βερεμέκο λίγος προώθηκε. Βεζέγκο. Τόμας. Βεζέγκο για τρεις. Πήγε και βγήκε. Το rebound από τον Ρούλα. Να μου επιστρέψει με τους πλάρες όμως. Μπαίνει εκεί, καλή άμυνα από τους παίκτες του Άρη. Να ο εφηδιασμός, βήματα. Ναι. Έκανε αυτό το βηματάκι στην αρχή. Το αμερικάνικο εκεί που στρέφει. Επιτρέπεται. Μηδέν δύο παραμένει. 7:39 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Λόπα, η άμυνα από το ρίτ και το φάουλ. Μην ξεχνάμε ότι πάντοτε στην αρχή οι ομάδες είναι σφιγμένες, οπότε δικαιολογείται και το σκορ το χαμηλό. Προσπαθούν να δουν τις σχέσεις και τις, θα έλεγα, τις συνεργασίες τους και οπωσδήποτε σε αυτό παρελθόν. Στα συστήματα και εφαρμογή του συστήματα. Να πούμε ότι στο Αλεξάνδριο από φέτος θα δείτε αλλαγή πλευρά στους πάγκους. Είναι όχι εκεί που είναι μπροστά από τη θέση των επισήμων, που ήταν πέρσι δηλαδή, αλλά πήγαν απέναντι εκεί όπου παραδοσιακά ήταν στην κερδία του. Και πιο πριν. Και πιο πριν, βεβαίως. Λοιπόν, συνεργάστηκαν άψογα οι παίκτες της Μπάμπη. Το Βερεμέγκο πετυχαίνει το δεύτερο καλάθι για την τουρκική ομάδα. 4-0. Μέχρι στον Άρη που δεν έχει σκοράρει ακόμη. Πάσανιτς. Ο Βερεμέγκο. Ζώνη εκεί. Πολύ ωραία κίνηση γιατί πήρε πάνω από δύο παίκτες. Δημιουργήθηκε εκεί ένα πλεονέκτημα για τον Άρη. Έπαιζε για τον Νέιμι, ο οποίος πήρε το πάνω. Πρώτος πόντος του Άρη στο παιχνίδι, 7:03 πριν από το τέλος της περίοδου. Από το Ρίου Νέιμι. Και 2-4. Ρόλα. Τόμας, πάντα πάνω. Δύο κόμικα. Δεύει, θα βγάλει έξω και το ρούλα. 6 δευτερόλεπτα, 5. Δεβαίνει ο ίδιος για να δούμε η μπάλα θα μείνει στα χέρια του. Από την αίσθηση ότι τελείωσε και ο χρόνος πρώτου σε 2:03, ίσως. Φυσικά βράδυ, ναι, καλή άμυνα. 6:37 πριν από το τέλος, 2-4. Χαμηλό το σκορ, βεβαίως με εξηγήσει. Τόμας για τον Άρη.
πάσα λήξη. Ωραία, για τον Βεζέγκο, καλά και φάουλ από τον Αλέξανδρο Βεζέγκο, ο οποίος φρόντισε να δείξει από πέρσι βήματα του πλούσιου ταλέντου. Εξαιρετικό ταλέντο, από ό,τι έχω μάθει που βλέπει και σειρά, μπορεί παρά να πάει μπροστά. Πιστεύω ότι θα το δουν σύντομα στην πολύ ψηλά για τα 18 μόλις ετών. Γιατί είναι συγκεκριμένα αυτό θέλει ο Άρης ουσιαστικά να πάρει από τον Αμερικανό. Την ενέργεια, την καλή την άμυνα, το rebound. Σίμονς για τον Ρόουλαντ προσπάθησε να βγάλει την μπάλα, ο Ντέιβις. Ο Τόμας που θα πάρει το φάουλ από τον Βρεμέκο, από την έσκηση και πάλι. Εδώ και πάλι πάση, ο Τόμας φέρνει στον εκπληκτιασμό, αλλά θα το φάουλ. Όχι, τελικά από τον Κέντ Σίμονς. Πρώτη αλλαγή για την Μπάμπη, το Ζερ θα πάρει τη θέση του Βρεμέκο. Έκανε δεύτερο φάουλ. Πάσαλιτς για τον Βεζέγκο. Προσπαθεί να πλησιάσει το καλάθι και με ωραία κίνηση θα κάνει το 7-4. Συνεχίζεται το σερί του Άρη, 7-0. Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά έτσι θα πούμε λεπτά. Φαίνεται ότι παίρνει μπρος και βρίσκει λύσεις επιθετικά και στην άμυνα όμως. Βεζέγκο στο rebound, μετά το άφοβο σουτ από τον Ζεσί. Βασαλίτς βγάζει για τον Τόμας για τρεις. Το rebound από τον Ντέιβις. Ο διαδικός δεν πιάνει όμως για την Μπάμπη. Αδυνατή η πάσα του Ροζέρ, μάλλον δεν τη συγκράτησε ο Τούρκος. Τόμας. Από τον Πάσταλιτς. Ζητάει την μπάλα και την παίρνει ο Βεζέγκο. Το rebound από τον Ρόουλαν. Και το φάουλ, ένα έξυπνο φάουλ του Πάσταλιτς για να μην πήγει στον εκτιδιασμό. Λοιπόν, 5 λεπτά απομένουν για να τελειώσει η πρώτη περίοδο. Έχουμε την αλλαγή για τον Άρη. Ο Σπύρος Μούρτος είναι αυτός, ο οποίος θα περάσει τη θέση του Πάσταλιτς. Από τα νέα παιδιά του Άρη και πέρσι παίξανε ρόλο. Αυτά τα παιδιά κράτησαν τον Άρη σε περσινή δύσκολη περίοδο. Ειδικά ο Σπύρος Μούρτος θα πω ότι στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος είχε μια εξέλιξη καλή. Εντάξει. Και καλές εμφανίσεις. Το βοήθησε και η αποχώρηση του, του Αθηναίου. Στο Μιλάνο, βέβαια. Μια φορά, ξέρετε, οι συγκυρίες που υπάρχουν στις ομάδες μπορεί να βοηθήσουν κάποιον παίκτη. Να αδειάσει μια θέση, ας πούμε, είναι ευκαιρίες. Λοιπόν, μια πολύ καλή άμυνα έβγαλε ο Άρης και πάλι. Στην επίθεση τώρα είναι με τον Λαμάρκος Ρι. Αν και δεν είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι ο Μογορίδης κέρδισε αυτή τη μάχη και την ευκαιρία περισσότερο. Ναι. Έτσι νομίζω. Και έτσι έγινε και ο Μογορίδης, κυρίως λόγω νεαρού της ηλικίας του, θα πω ότι είχε ασταθήσει η απόδοσή του συνολικά στην τελευταία περίοδο, αλλά είναι ένα ταλέντο το οποίο αν βουλευτεί νομίζω ότι μπορεί να διαπέτει. Υπάρχει το εξής στις ομάδες, υπάρχουν πάντως ομάδες οι παίκτες οι οποίοι, τους οποίους θεωρούν οι παίκτες ότι πρέπει να τραβήξουν την ομάδα. Όταν κάποιος από αυτούς λείψει, τότε κάποιος άλλος αισθάνεται την ανάγκη ή την παίρνει την αυτοδίδηση να πει τώρα είμαι εγώ. Και αυτό το εγώ μπορεί να το δώσει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είναι γνωστό ότι η ψυχολογία, το πόσο πιστεύει ο καθένας στον εαυτό του, είναι αυτό το οποίο δίνει τελικά στον παίκτη τη δυνατότητα να προχωρήσει περισσότερο. 7-5 μετά από πολλή ώρα, όντως για την τουρκική ομάδα, για την Μπάμπη, από την έφτοπη βολή του Charles Davis.
Και 7-6 τώρα. Με τον Έμπικ πάντως να κάνει πολύ καλή δουλειά. Ριτ. Για τον Έμπικ. Βγάζει για τον Βερζένκο. Στα 6 δευτερόλεπτα το σουτ. Για 3. Rebound από το Ρούλα. Γρήγορα στην επίθεση. Θα επιστρέψει όμως στους παίκτες του Αρεντέρης, τον Βεζέγκο. Βήματα, ορθή απόφαση. Άλλαξε σταθερό, όσο και αν διαμαρτύρεται. Εδώ, εδώ, αλλάζει σταθερό. Έχω θέσει ότι ο Γιάννης, να του ζήτησε το λόγο, Γιάννη. Απλά για να υπενθυμίσω ότι ο Σπύρος Μούρτος, για τον οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα, είναι και ο νέος αρχηγός του Άρη μετά την αποχώρηση του Λευτέρη Υποχωρίδη. Αν και είναι σε νεαρή ηλικία, παρόλα αυτά είναι ένα παιδί που έχει βγει από τα πλάκα του Άρη, από τα μικρά τμήματα και γι' αυτό του δόθηκε και το χρήσμα. Από εκεί και πέρα, και βλέπουμε μεταφορά τη βάρου από τον Τόμα, ο Δημήτρη Πρίφτη δίνει πάρα πολλέ εντολέ μέχρι στιγμή στον Βεζέγκοφ, γιατί φαίνεται ότι θα εξελιχθεί στο επιθετικό όπλο του Άρη αυτή την χρονιά. Τα δείγματα τα έδωσα από την περσινή, όμως φέτος είναι μάλλον το στήριγμα της ομάδας επιθετικά. Μέχρι βέβαια να προσανατολιστούν και οι υπόλοιποι παίκτες που προσπαθούν να βρουν τα πατήματα του περσινής. Και φέτος βεβαίως ο Άρης μπορεί να θεωρείται κανείς ότι έχει πολύ περισσότερες θαυμάσια άμυνα από τον Τόμα που κινήξε την πάση. Λόπα τώρα και ευθυδιακός. Άψογη. Ήταν ομαδική άμυνα. Είναι τέρπιν πρώτα. Πιστό με το στον Τόμα, το κυνήγι της πάρης προηγουμένως, το πίσμα και εσείς το Βεζέγκο που εκμεταλλεύει την ευκαιρία. Ο Μούρτος παίρνει και εκεί έξυπνα το φάουλ, το θετικό από τον Ουσέρ και αλλαγή. Βεζέγκο αποσύρεται και στη θέση του θα περάσει ο Βασίλης Σίτσακ. Ένα παιδί το οποίο ο Δημήτρης Πρίφτης έχει ιδιαίτερη σχέση από τη συνεργασία του στην Καβάλα όταν είχε υποστήριξη και αυτό κάτι λιουτένο από το εξαιρετική κίνηση, εξαιρετική φάση με τον Έμι πετυχαίνει το καλά 11-6 Ρόλαν δεν τον αφήνει ο Σιμψάκ. Rebound από το Ρίτ. Πασαλίτς. Πασαλίτς για 3. Να το ξέρεις με τον Ατουάρι, 14-6. Το σύν 8 και θα time-out που ζητάει ο Ζόραν Λούκιτς. Εδώ ο Πασαλίτς. Το τρίποτο. Ξέρει την ατμόσφαιρα αυτή, ο Πασαλίτς από την προηγούμενη κουτία του. Διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί. Πολύ όμορφη κίνηση. Το σταμάτημα αυτό που έκανε τώρα με το σουτ που είδαμε πριν ήταν μια εξαιρετική κίνηση. Παρόλο που είναι χαμηλό, θα έλεγα, για περιφερειακό παίκτη. Είναι εξαιρετικό και είναι και φασέρ καλό. Τώρα τον κάρπο σου λέει. Εντάξει, ο Γιάννη χρησιμοποίησε τα πόδια. Λοιπόν, στο Σιμπέντο Άρης 16-11, 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος με τον Κίκα, επαναφορά. Κίκας Μούρτος, Σιτσάκ Νέιμικ, κάνει εξαιρετική δουλειά. Και πάσα λοιπόν η πεντάδα του Άρη. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Νέμικ να κρατάει την μπάλα.
απέναντι στον Τσαρλς Ντέιβις. Σίμτσακ δεν είναι καλή πάσα, χαμηλά δεν είναι. Κατάλαβε ο πάσα. Έτσι δίνεται ευκαιρία στην τουρκική ομάδα να εκδηλώσει την τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου με τον Κετζέ. Για τρεις, ευτυχώς για τον Άρη. Ο Σίμτσακ θα πετάξει την μπάλα. 16-11, αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Ανάμεσα στον Άρη και την Στην Πάφη. Σε αυτό σε ένα πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ξεκίνησε μουδιασμένα και για τις δύο ομάδες. Αυτά ο Άρης της συνέχεια με την άμυνα του βασικά να πρωταγωνιστεί. Άρης Πάφη 14-9, 1-22 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, με την βοήθεια του Κούρτου. Ο Νίκος Κίκας που έχει περάσει το παιχνίδι, θα βγάλει και τον Πάσαλη, θα έχουν επιστρέψει οι Τούρκοι. Μούρτος. Ο Σάμι Μεχία, να τον επιτηρεί. Κίκας. Τα 6 δευτερόλεπτα, τα γερά. Για τον Νίκο Κίκα είναι το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Πέρσι πήρε ουσιαστικά το βάθμισμα του Περό στην Α1. Ήταν ο πρώτος τώρα της Α2, προπερσινή περίοδο. Και αν δεν είχε και εκείνο τον τραυματισμό, αν θυμάμαι καλά, γύρω στον Γενάρη, νομίζω ότι θα είχε ακόμη καλύτερη εξέλιξη. Γιατί μέχρι τότε ήταν ο παίκτης που έδινε ενέργεια στην ομάδα του Άρη σε δύσκολα παιχνίδια. Πάρα πολύ καλή επαφή με το καλάθι και πολύ όμορφη κίνηση. Το σταμάτημα αυτό που έκανε τώρα με το σουτ που είδαμε πριν ήταν μια εξαιρετική κίνηση, παρόλο που είναι χαμηλό, θα έλεγα, για περιφερειακό παίκτη. Είναι εξαιρετικό και είναι και πασέρ καλό. Τώρα τον κάρπο σου λέει. Εντάξει, ο Κέφτη χρησιμοποιήσει τα πόδια. Λοιπόν, στο Σιμπέντο Άρη 16-11, 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδο. Με τον Κίκα, επαναφορά. Κίκας Μούρτος, Σιτσάκ Νέινικ, κάνει εξαιρετική δουλειά. Και πάσα λίγο την πεντάδα του Άρη. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Νέμικ να κρατάει την μπάλα απέναντι στον Τσαρλς Ντέιβις. Σίμτσακ δεν είναι καλή πάσα, χαμηλά δεν είναι. Κατάλαβε ο πάσα. Έτσι δίνεται ευκαιρία στην τουρκική ομάδα να εκδηλώσει την τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου με τον Κετζέ. Για τρεις, ευτυχώς για τον Άρη. Ο Σίμτσακ θα πετάξει την μπάλα. 16-11, αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Ανάμεσα στον Άρη και την Στην Πάφη. Σε αυτό σε ένα πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ξεκίνησε μουδιασμένα και για τις δύο ομάδες. Αυτά ο Άρης στη συνέχεια με την άμυνα του βασικά να πρωταγωνιστεί εκεί. Και από εκεί και πέρα βέβαια, όταν θα θέλει μια καλή άμυνα, μπορείς και πιο εύκολα να πετύχει το καλάθι και με μια γρήγορη επίθεση, ένα τρασίσιο. Αφού παίρνει ενέργεια από την άμυνα που έχει. Η άμυνα είναι εξαιρετική πάντα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο στην διακοπή. Του Ράνι Γκάλι, ανάμεσα στον Άρη και την Πάνβιτ, 16-11, στο πρώτο δεκαλέπτου. Η Πάνβιτ απαντά με το πρώτο καλάθι στην δεύτερη περίοδο, 16-13. Από τον Ντέιβις. Κούρτος. Για τον Κίκα, την περάσει ο Χαρίς σε τον μεταξύ αντικονέμι. Κίκας για τον Σίμτσακ. Για τρεις από τον Πάσαλης είναι το δεύτερο τρίποντο στο σημερινό παιχνίδι. 19-13. Δύο στα τρία για τον Μοχάμεντ Πάσαλη. Βήματα, εγκλωβισμένος από την καλή άμυνα και την καλή συνεργασία του Χαρίς με το Σάρμα. Υπάρχουν πολύ καλές βοήθειες στην άμυνα του Άρη, που είναι σημαντικό και τα βγήκη του κάνει, αλλά και το rotation μετά είναι πάρα πολύ γρήγορο με συνέπεια να καλύψει πάρα πολύ καλά τις παίκτες του Πάμπου. Μέχρι στιγμή τρολάρει καλά το παιχνίδι για τον Άρη.
τα είπαμε από το πρώτο, το αρχικό μούχερμα και για τις δύο ομάδες, βεβαίως. Κούρτος. Ζητάει την μπάλα ο Σίμτσαρ. Βρίσκεται και όμως χαμηλά. Πάσα λίτ στα 4 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να σουτάρει. Σουτάρει με όχι καλές προϋποθέσεις, πάνω λίγο πάντως να μπει η μπάλα στο καλάθι. Σάμι Μεχία. Τέρις. Αλιάμινα με φάουλ όπως από τον Σίμπτα. Το 24 ακόμη. Να τελειώσει το ημίχρονο. Πουετζέ. Επαναφορά. Για τον Οζέρ. Και από τα 5 μέτρα. Ο Σίμπτα τελικά κρατάει την μπάλα πάνω λίγο. Με τον Κίκα, αλλά συγκράτησαν την μπάλα και έχουμε από ένα φάουλ σε Χαρίση και ο Ζερ. Προσπάθεια του τώρα να πάρει καλύτερη θέση ο ένας από τον άλλο, χρειάζεται με φάουλ. Λοιπόν, αλλαγές. Ο Μούρτος έφυγε από το παιχνίδι, στη θέση του μπήκε ο Τόμας. Ο οποίος έχει και την μπάλα τώρα. Για τρεις από τον Πάσαλιτ. Μπήκε και βγήκε η μπάλα. 19-13 παραμένει το συνέχιο για τον Άρη. 7-59 ακόμη για το ημίχρονο. Ο Ζερ. Για τρεις από τον Ντέιβις. Θετικό rebound. Από τις λίγες στιγμές που αδράνησαν παίκτες του Άρη στο αμυντικό rebound. Από τον Σάμι Μεχία. Ντέβις. Τώρα την προσποίηση ο Χαρίσης, αλλά θα βγάλει έξω για τρεις από τον Μουτά. Διαμαντική προσπάθεια εκεί το παιχνό του Άρη και η συνεργασία το pass game για τον Γκίκα προς τον Τόμας. Ενώ είδαμε τον Ζωραν Λούκιτς να μην έχει μια έκφραση απογοήτευσης εδώ. Πολύ έξυπνη πάση. Η πάσα θα μπορούσε να πετύχει και το καλά, θα μας περιπτώσει πήρε το μπαλ το ρετό μας στις βόλες. Αστοχή. 19-13, 7-26 ακόμη, ενώ ετοιμάζεται και ο Βρίτ να περάσει ως το μαγείο. Μαγείο. 20-13, στους είναι 7 ο Άρης. Θα πάρει τη θέση του πάσα τώρα. Έχουμε δύο κοντά γενικά για τον Άρη, τον Τόμας με τον Κίκα, αλλά πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν με αυτόν τον τρόπο θέλει να πιέσει ο Πρίτης. Αυτή την πρόθεση τουλάχιστον είδα. Και έχουμε βήματα μεταφορά. Μετά και 14 ακόμη για το τέλος του πρώτου χρόνου. Ο Άρης συντηρεί αυτό το προβάδισμα, το συνεπτά. Τόμας. Ρόουλα με τον Ζερ και πάνω του. Κίκα. Ευτυχώς που παρενέβει ο Σάμι Μεχία γιατί είχε κάνει την κίνηση ο Χαρίς προς τα μέσα, οπότε μπάλα θα κατέληγε και out. Αλλά παρενέβει εκεί ο Μεχία και η μπάλα. Είναι και πάλι για τον Άρη, όμως έχει 8 δευτερόλεπτα να εκδηλώσει επίθεση. Τόμας. Για τον Κίκα. Όμορφη πάσα, εξαιρετική πάσα για τον Σίμπτακ. Και 22-13 είναι μεγαλύτερη διαφορά για τον Άρη, το συνεδέα. Ντέιβις, καλή άμυνα, νέα καλή άμυνα. Εντυπωσιακά καλή άμυνα. Και βεβαίως αυτό το τελείωμα. Για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό η διαφορά έχουμε 24-13 time out με τον Λούκιτς, αλλά μένουμε εδώ coach. Νομίζω ότι πραγματικά η άμυνα που είναι αυτή που δίνει τη διαφορά, γιατί όπως είδαμε ήταν την καλή άμυνα που έφτασε τώρα η Διαμό. Στις προηγούμενες φάσεις κινείται πολύ όμορφα για την επίλυση με αρκετά
βασισμένη στο πικερόλ αλλά και στις γρήγορες μεταλλιβάς. Έχουν επίσης έξυπνες επιλογές στους παίκτες μέσα. Νομίζω ότι μας δείχνει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο, το καλύτερο πολύ καλό πρόσωπο άρχισε την αρχή για πρώτο παιχνίδι. Μετά το τρίλετο, το πρώτο, να ήταν ενδιασμένοι μετά και δύο ομάδες, ο Άρης θα δείχνει ένα εξαιρετικό πρόσωπο. Λοιπόν, 24-13 με τον Βάσα Λιχνάκη, 6 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα. 2 Κίτας, 2 Ρίτς. Ένα ο Τόμας. Το πρώτο είναι ο πρώτος τώρα είναι ο Αλέξανδρος Μπεζέγκο με 7. 4 στον Έμικ, 2 Σιμπέκ. Αυτή είναι η σκόρα της. Για τον Άρη. Το βλέπουμε τις τελευταίες φάσεις. Ο Βεζέγκοφ είναι ο πρώτος, είπαμε, από 7 πόντους. Ο Ντέιβιτ για την Πάμπη με 6, Βερεμέκο 4 και Τζέ 3. Στο rebound 2 έχει μαζέψει ο Βεζέγκοφ, 5 ρόλα. Ενώ ο Νίκος Κίκας στο διάστημα που χρησιμοποιήθηκε σε αυτά τα λίγα λεπτά έχει προλάβει να βγάλει 2 ασίστ, όσες και ο Σίμψακ. Επιστροφή. Να δούμε λίγο την εξέλιξη της επίθεσης και μετά να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη Νάτου. Πάρουμε μια γεύση από την αίσθηση που έχει και ο Δημήτρης Μπρίφης από αυτά τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Με πυρουέτες, ένα νέο rebound που θα πάρει ο Σάμι Μεχία. Θετικό. Και έτσι ανανεώνει την επίθεση για την Πάμπη. Δεν έβγαλε καλή άμυνα επίσης ο Άρης. Μεχία. Σουτ, εκεί δεύτερο επόμενο επιθετικό rebound. Εκεί πρέπει να δουλέψουν καλύτερα τα block-out. Για τρεις. Είναι από αυτό που λέμε τούβλο. Κίκας. Και το φάουλ από τον Ετζέ. Λοιπόν, να δώσω λίγο το λόγο στο Γιάννη. Η αλήθεια είναι ότι και ο Μιχάλης Γιαννουζάκος διέγραψε νωρίτερα τη βασική εντολή που δίνει προς τους παίκτες του ο Έλληνας προπονητής. Θέλει αυτό που τους έχει πει να μην δεχτεί ο Άρης ούτε ένα εύκολο καλάθι. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται στην προσπάθεια των παιχτών του Άρη στην άμυνα. Από εκεί πέρα, στην πρώτη επίθεση, ζήτησε η μπάλα να πάει στο post, στο χαρίσι δηλαδή, αυτό που βλέπουμε τώρα, ενώ για τη συνέχεια ζήτησε και χαϊλό μεταξύ των παιχτών. Το τώρα σου πάω στο χαρίσι δεν ήταν αυτή που θα περίμενε και ο Τόμας. Πολύ δυνατή, δεν την πρόλαβε. Λοιπόν, 5 και 23 ακόμη απομένουν, 24-13. Πραγματικά η άμυνα δείχνει να έχει στραγγαλίξει μέχρι στιγμή στην Μπάμπη. Η αλλαγή τώρα ο Βεζέγκοφ στη θέση του Χαρίση. Χωρίς κλασικό πεντάρικο πεντάδα του Άρη. Τότε έχουμε τον Βεζέγκοφ σε αυτόν τον ρόλο. Το Σίμτζακ. Άλλο. Λοιπόν, η Μπάμπη τώρα καλή αυτά από τον Σίμψακ, θα βγάλει έξω, στο διάτρες από τον Ετζέ, δεν είναι καλό. Κίκα, ένα ακόμα και νωρί πάω και τρέχει γρήγορα στον ευθυδιασμό και εξαιρετικό τελείωμα και πάλι από τον Βουσέκο με τον Κίκα ουσιαστικά να πιστώνεται αυτή την ασίστη και το τελείωμα από τον Βεζέγκο, 26-13 από τους σκορ, έχουμε το φάουλ από τον Κίκα τώρα. Είναι εξαιρετικά γρήγορη η μετακίνηση των παιχτών του Άρη στην άμυνα. Είναι φοβερό, αλλά και στην επίθεση που θέλει τον εμπειριασμό. Μα δείχνει πρώτε εικόνε του Άρη, είναι εξαιρετικέ για αυτέ. Μακάρι να. Κίκα έχει δύο rebound, είναι και τρει ασίστ σε αυτό το διάστημα που έχει χρησιμοποιηθεί. Στα 7 λεπτά που έχει χρησιμοποιηθεί. Και δύο πόντου. Εντάξει, στιγμή. Λοιπόν, ο Ρόλαντ που επανήλθε με πεντάτα για την Πάμπη. Ο Μουτάφ. Ο Σουσέρ. Μια καλή άμυνα το παιδί του Άρη. Είναι όντως αυτό που είπε και νωρίτερα ο Γιάννης Νάτου, οι εντολές του Πρίφτη. Εδώ η μπάλα δεν έπαιξε καλά το παιχνίδι για τον Λαμάρκους Ρίτ, αλλά πήρε την μπάλα.
και κράτησε την κατοχή του Σίμτσακ. Ωραία, αποφεύγει, είναι στις 28-13 από το βασίλειο Σίμτσακ. Το ΣΥΝ 15. Μεγαλύτερη διαφορά και το rebound, το foul από τον Βλάντιμιρ Βερεμέκο πάνω στον Αλέξανδρο Βεζέκο. Αλλαγή τώρα, ο Σίμτσακ αποσύρεται με ημί ξανά στην πεντάδα του Άρη. Δίνει ύψος στην πεντάδα. Αυτό που λέγαμε πριν πάντως για τους ψηλούς, έπαιρνε χωρίς πεντάρι. Καμιά φορά οι προπονητές επιλέγουν τέτοια σχήματα ανάλογα με το ποιους αντιπάλους έχουν, ανάλογα με τη στιγμή του αγώνα και όλα αυτά. Και φυσικά τώρα σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας που θα άρχισε, οπωσδήποτε ο coach πρέπει να βρει επιλογές. Μάλιστα, ποιοι παίρνεις και γίνησε εδώ το pick and roll με τον Κίγκα και τον Νέιμι. Δουλεύουν πάρα πολύ ωραία το pick and roll, το είπαμε και πριν, αλλά πιο πολύ με εντυπωσιάζει η άμυνα. Πράγματι, αυτό που είπε και νωρίτερα ο Πρίφτης, ότι ο Άρης δεν δέχεται εύκολο καλάθι, αυτό που ζήτησε μάλλον να μην δέχεται εύκολο καλάθι, όντως τα σουτ που εκδηλώνει μέχρι στην Πάμπη είναι υπό κακές προποθέσεις τα περισσότερα. Ότι μάλιστα να περάσει το παιχνίδι ο Κερσίμος και πάλι ο Νέμικ πρόσθεσε άλλο ένα πόντο στο σακουλάκι του Άρη, 29-13 και ο Λαμάρκους Ρίτ ανανώνει την επίθεση του Άρη, ό,τι καλύτερο από τη στιγμή που χάθηκε η δεύτερη βολή. Κίκας, θα μας εμφάνισε μέχρι τώρα. Ζέγκο, γνώριμη κίνησή του, κρατάει την μπάλα. Το ρητό μας, μπάλα από χέρια του Βεζέγκο, γι' αυτό διαμαρτύρονται, εν πάση περιπτώσει δεν ήταν η καλύτερη επίθεση αυτή, αλλά το 21-13 παραμένει και αλλαγή τώρα στη θέση του Κάνου Θαμ, πέρασε και πάλι το Κέφ Σίμονς, γιατί πάμε. Ρόλα. Ο λάθος. Καλή άμυνα και πάλι έβγαλε ο Άρης. Κοινάω εφηδιασμό με τον Κίκα που έφυγε στο αφέλο. Στον εφηδιασμό. 31-13. Σοου Κίκα. Και σοου Άρη. Το 33-13 χειροκροτείται βεβαίως η ομάδα του Άρη από το κοινό. Το κοιτάξτε. Επομένως, έβαλε το καλάθι, έκλεψε την μπάλα. Εξαιρετική εμφάνιση. Να δούμε την αντίδραση της Πάμπη. Ορίεται πάντως ο Λούκης από τον πάγκο. Μόνος του προσπάθησε και ο Ρόλαντ να πει μέχρι μέσα, αλλά έμπλεξε στις συμπληγάδες. Γιάννης Νάρκους, με τον λόγο Γιάννη. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι ο Κίκα το χαρακτηριστικό στο παιχνίδι του ήταν το σκορ. Δηλαδή πήγαινε περισσότερο στην ατομική προσπάθεια. Και το ότι δεν ξέρω, έχει φτάσει στο παιχνίδι. Ναι, ακριβώς το χειροκρότημα για τον νεαρό παίκτη των Κυκλίνων δείχνει και μια αλλαγή στην αγωνιστική φιλοσοφία του πάνω στο παρκέ. Αυτό που του έλειπε ήταν πραγματικά να διαβάζει καλύτερα το παιχνίδι. Και με τις τελικές πάσεις που έχει δώσει μέχρι στιγμής, και έχει βγάλει και φάσεις για τους συμπαίκτες του, δείχνει ότι έχει κάνει μεγάλο βήμα προόδου ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν το στοιχείο που του έλειπε. Μέσα στο καλοκαίρι το δούλεψε. Δίνει μεγαλύτερο βάρος σε αυτό το κομμάτι. Πάντως δείχνει πιο ολοκληρωμένος παίκτης συγκριτικά με την περσινή χρονιά. Πάντως έβαλε τη μία από τις δύο βολές και μετά από πάρα πολλή ώρα η Μπάμπη σκόραρε έστω και με αυτόν τον τρόπο. 33-14. Θα έχει περάσει ο Κουλιανίτης, ο οποίος έχασε την μπάλα από τον Ρόουλαν. 33-16. Ένα σφιχτικό πρέσβηκα από τον Αμερικανό, πάνω στον Κουλιανίτη. Φτάχνει κάποιο σύνδεσμο. Ο Ρόουλαν έβγαλε δύο καλές άμυνες. 7,5 λεπτά χωρίς τη φόντα, σωστά. Σήμασε με το Γιάννα. Και τώρα προσπαθεί με ένα 5-0, 33-18 από το 33-13. Θα ψαλιδίσει τη διαφορά. Το μάθει.
ενώ ζητάει ο Πρίφτης time out. Ρίτ, Βαζέκο. Βαζέκο θα πάρει το φάουλ, πέφτει ουσιαστικά το φάουλ, γιατί τον έπαιξε καλή άμυνα ο Βλάντιμιρ Βαζέκο. Γιάννης και πάλι. Δεν ξέρω αν υπάρχει το replay, γιατί αυτό που του είπε ο Μπούμας χαρακτηριστικά είναι ότι τράβηξε χαμηλά με το χέρι τον αντίπαλό του. Ότι τον έπιασε από τη φανέλα και τον τράβηξε. Ψηλά δεν φάνηκε πράγματι να γίνεται κάτι. Δεν το δικαιώνει πάντως. Λέει από ότι είδα εγώ τουλάχιστον. Δεν θα πάω. Λοιπόν, ο Βεζέκοφ δεν είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. 33-18. Συν 15 από το συν 20, πάντως. Ούτε και στη δεύτερη. Ξέρω αν αυτό το time out που ζήτησε ο Πρίφτης δώσει λίγο χρόνο να καθαρίσει λίγο το μυαλό του παιχνοσβάρι στις τελευταίες επιθέσεις. Είχαν ένα ζήτημα. Σου διατρήσα από τον Ρόλα, το rebound από το Ρίτ. Εκδίκησε ουσιαστικά με τον Τόμας. Τους οργανώνει εδώ το παιχνίδι για τον Άρη. Ο Τόμας το σουτάρει για τρεις. Σαν στοχή το rebound και το επιθετικό φάουλ από τον Νέιμι πάνω στον Τσεμπέρ Οζέρ. 43 δεύτερα απομένουν για να τελειώσει το ημίχρονο. 33-18 και δικαίωμα για βολές από τον Οζέρ. Πάμε που έκανε μία αντεπίθεση στο τέλος για να μαζέψει αυτή τη διαφορά. Γιατί είχε μείνει καθυλωμένη στους 13 πόντους. Φτάνει σε λεπτά χωρίς σκορ. Είναι άστοχο στην βολή. 18 πόντοι γενικώς. Ναι. Πολύ χαμηλή παραγωγικότητα. Και στη δεύτερη ο Βεζέκοφ σαν ακόμη rebound. Τόμας. Λογικά έχουμε επίθεση και για την Bambit. Ο Τόμας θα βγάλει για τον Βεζέγκο, πήρε χαμηλά την μπάλα. Ο Τόμας επιθετικό rebound και θα φτάσει στο καλάθι. 35-18. Κινήθησε τη φάση ο Αμερικανός από το άστοχο σου για τρεις από τον Αλέξανδρο Βεζέγκο. Λοιπόν, για να δούμε την τελευταία επίθεση λογικά του δεύτερου χρόνου. Του δεύτερου δεκαλέπτου. Για τρεις είναι άστοχο, το rebound από τον Ανένη. Δεν προλαβαίνει ο Τόμας και αυτό είναι σκορ πρώτου διχρόνου 35-18. Και εγώ μη σύντομη διακοπή, χειροκρότημα από την Εξέδρα, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ μια επίσης από τις συγκινητικές στιγμές, επιτρέπουμε το Αλεξάνδρο στην επιχείρηση, εδώ το Τουρνά, Στέργιος Μπούσκος, και επίσης μεγάλη φυσιογνωμία του αρχιτικού Άρη. Έπαιξε κόντρα μάλιστα ως αντίπαλο με τον Τρίλο του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, τον Ράντο Μπορυφόρα και ο Σέντερης Θεογράφη. Και όπως είπε και νωρίτερα ο κότς, Μιχάλης Γιαννουζάκος, κολλητός του είναι ο Γιώργος Συγγνώμη, με το ιερό τέρας του Παουξίδη Μπάσκετ. Αντίπαλο διαχρονικά στα γήπεδα, η διαχώρηση έξω. Μάλιστα, κότς, ένα, από ό,τι ξέρω, ένας από τους μεγάλους καημούς του κυρίου Αστέριου Μπούσιου. Είναι αυτή η ανάδυση στο φως της ημέρας. Τη Αμφίπολη του Άρη, να μου επιτράπει να πω, και στη Βασιλική Σόλγα στην Ελλάδα, στο πρώτο γήπεδο του Άρη. Τέλο πάντων, είναι ένα εξαιρετικό άνθρωπο και αυτά νομίζω είναι και ζούμε που μένουν στον αθλητισμό και η εκτίμηση την οποία όλοι έχουμε πάνω στο Άρη. Πέτρο Ράσοβλου, επίση ένα από του ανθρώπου που τιμάμε το Άρη, γιατί είναι ειδικός παράγοντα, ειδικός γραμματέας του ΕΡΕΣΤΕ, η πρόεδρος του ΕΡΕΣΤΕ, πρόεδρος για κάποιο διάστημα υπηρεσιακές διοικήσεις. Χρόνια γενικό γραμματέα και διευθυντή του ΑΠΑ σήμερα.
κοινόπιο το οποίο υπέγραψε και το δελτίο. Λοιπόν, μια ακόμη διακοπή που συνεχίζουμε πάλι μαζί. Και ποιο είναι το τρίτο τυπόμενο πρόσωπο? Είναι ένα πρόσωπο που θα το δείτε με ήλιο, με βροχή, με χιόνια, να ανεβοκατεβαίνει τις κερμίδες, να πηδώνει μύδες. Όπου οι βραβεύσεις συνεχίζονται, να βλέπει το Αστέρι Κούτσιος, ο Πέτρος Ράσοβλου, ο Σόλωνης Πλάτη, το βλέπουμε εδώ. Είναι ο παλαιότερος ίσως υπάλληλος του Άρη, χρόνια στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ιστορία του Άρη, πράγματι. Που θα φτάξει, που θα τον βρει. Είναι στο κύκλατο, είναι στο Χαριλάου. Και εδώ τον βλέπουμε, αλλά τα φρονάκια και οι κύριες τρέχει. Κινήθηκε. Λογικό είναι άλλο. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Να κοιμούν τέτοια άτομα, ας πούμε, για να κοιμούν τα πράγματα. Είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι. Βρίσκονται συνήθως πίσω από τα κάμερα. Και δεν το ξέρει ο κόσμος. Αυτό ακριβώς. Το ότι το μαθαίνει και να την διαγυρίζει είναι πολύ σημαντικό για τους ίδιους, αλλά και το σύλλογο. Έτσι. Είναι αλυσίδα για να μεγαλώνει και σε ένα σύλλογο. Χρειάζεται κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας, από το φροντιστή, από τον υπάλληλο που θα συντηρεί το πλωτάπικα, το παρκέ προκειμένου, μέχρι βεβαίως τις μεγάλες φυσιογνωμίες, τις αμμουργές φυσιογνωμίες. Ο Γιάννης τον άνθρωπος είναι εκεί με το όπλο, μικρόφωνο εδώ στις παραπόδα για να χείρεσαι. Νομίζω ότι μπορεί κάποια στιγμή. Σας εγκοιτάζουμε μαζί και τα 200 χρόνια. Ωραία, σε ένα λεπτό θα έχουμε στον Θοδωρή Κομονικά. Ο οποίος τον βλέπω εκεί χειροκροτεί όλους τους βραβευμένους και τον Σόλωνα. Λοιπόν, ο λόγος στον Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Λοιπόν, είμαστε με τον Θόδωρο Παπαλουκά. Θόδωρε, δεν υπήρχε κάποια επίσημη πρόσκληση από την Καϊράρη, αλλά εσύ προφανώς φτάθηκε στην ανάγκη να είσαι εδώ, γιατί είναι το πρώτο νίκη κάνεις κάπου, έτσι. Η δικιά μου η γενιά, εγώ σταμάτησα, αλλά όλοι παίξαμε. Ο κύριος λόγος ήταν ο Γκάλλου, ο Μιλανάκη, ο Τούρκο, ο Μαρτούνα, ο Λίβου και όλα τα μεροδιά. Είναι το λιγότερο που να κάνουμε. Τώρα πρέπει να πούμε από τον χρόνο για να έχουμε πιο έξοδο. Να πούμε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι κοίταξα όταν προβαλόταν το πεντάλεπτο βίντεο που ετοίμασε ο Άρης για τον Γκάλλου και σχολίαζε και τις κινήσεις που έκανε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε ουσιαστικά παίκτηση να το μανκάρει, έτσι δεν είναι. Ουσιαστικά την πήγαμε τα νιάτα, γιατί εμείς πάλι στη τηλεόραση μας άμεσα. Και κάθε Πέμπτη και Σαββατοκύριακο βλέπαμε να τα κάνει. Δεν τα βλέπαμε live, δεν είμαστε στο γήπεδο, αλλά είμαστε στην παράλυση της. Και την πήγαμε τα νιάτα μας. Από εκεί πέρα ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο. Τώρα, το πρώτο νίκη Αλισκάφ είναι γεγονός. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και η απαρχή για να δημιουργηθεί ένα πολύ δυνατό τουρνά στην Ελλάδα. Την επωδημία του Νίκου. Στο χέρι των ανθρώπων είναι να το κρατήσουν, να το στηρίξουν, να το δυναμώσουν. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Καλές ομάδες το έχουν πλαισιώσει. Νομίζω ότι ένα τουρνά που διαρκεί ο Άρης με το όνομα του Γκάλλου είναι το πιο εύκολο πράγμα να το κρατήσει για χρόνια. Και εσύ πρέπει να είδες και τους φίλους σου, τους γνωστούς από την Τσέσκα, έτσι. Ναι, έπαιξα πάρα πολλά χρόνια σήμερα. Έχω πολλούς φίλους, κάποιοι είναι στα κόμμα, κάποιοι είναι σε θέσεις στο στελέχη. Ήταν μια πρώτη εμπειρία για μένα για να έρθω. Η αλήθεια είναι ότι με τον Νίκο από πάνω όλοι αισθανόμαστε ένα δέος, καθώς τον βλέπουμε. Κάτι αντίστοιχο ισχύει για παίκτες και εσένα. Φυσικά, μα το... για μας το ακόμα μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα και πριν, η γενιά εκείνη με τον Γκάλλη ήταν ο λόγος που παίξαμε. Εμείς τον Γκάλλη, εγώ τον έζησα μόνο ως παίκτη, κι άλλους από αυτούς είχαμε και προπονητές. Εμένα ο Γιαννάκης, τους από Ίνταλμα ήταν και ο άνθρωπος που με βοήθησε και στον Ολυμπιακό, κυρίως στην εθνική ομάδα, να κάνουμε ό,τι κάναμε. Και ήταν οι άνθρωποι που επί της ουσίας αλλάξαν τον μπάσκετ, γιατί το κάνουμε, ο Γκάλλης δεν
ήταν τεχνοκράτη του μπάσκετ. Έβαλε την τεχνογνωσία και το ανέβασε επίπεδο. Και από τη δικιά μου πλευρά εκτιμούμε ότι το μπάσκετ ανέβηκε επίπεδο. Οφείλεται πάρα πολύ στον Ιωάννη. Και μας έδειξε ίσως ότι τα πραγματοποιητά με πολλή δουλειά και αφοσίωση και θυσίες τελικά μπορεί να είναι και εφικτά. Απραγματοποιητό δεν υπάρχει τίποτα. Χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά και συγκυρία σίγουρα να βρεθεί στρατήστρια στο κυβέρνηση, αλλά ο καθένας μπορεί να καταφέρει ό,τι κυβάρει το μυαλό του. Τώρα, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Πολλά σημαντικά ακούσαμε από τον Ποδρή Παπαδοαλουκά. Θα τα σχολιάσουμε σε λίγο. Έπειτα από μια ακόμη συντοπτικό. Ακούσαμε από τον Δοδρύο Κουβαλουκά, ήταν ο πρώτος τεχνοκράτης του Κουβαλουκάκης, έτσι. Πραγματικά έχει κάποιο δίκιο. Τώρα που το είπε, το σκέφτεται για να μην πει. Πραγματικά ήταν έτσι. Δηλαδή έφερε κάτι το διαφορετικό. Έφερε... Σε μια εποχή. Σε μια εποχή ερασιτεχνική. Που το μπάσκετ μάλλον ήταν ερασιτεχνικό για να πει. Μας έφερε ας πούμε έναν καινούριο τρόπο σκέφτεται. Και βέβαια έκανε το μπάσκετ επιχειρηματικό. Από τη στιγμή που ο ίδιος έγινε επαγγελματίας ο πρώτος, λογιστικά γίνανε και οι υπόλοιποι μετά. Μου έκανε εντύπωση ο σεβασμός του Θοδωρή του Παπαλουκά στο πρόσωπο του Λίκου Κάρη. Όπως βέβαια υπάρχει, από ένας τεράστιος παίκτης σαν τον Θοδωρή Παπαλουκά, μας χάρισε πάρα πολλές καλές με την εθνική ομάδα και με τον Κυριακό Πολιτή της Εκβάλα. Θέλω να πω ότι πόσο αισθάνεται και ο ίδιος πέρα από μένα που είναι παλιός παίκτης και δεν παίζει κάτι σαν συναγωνισμό ή κάτι τέτοιο. Ο Παπαλουκάς είναι ένας παίκτης κι αυτός. Μεγάλος, πολύ μεγάλος. Και βλέπετε πόσο σημαντικά και βεβαίως, ας πούμε, μιλάει για το κόσμο του Νίκου. Αν νομίζω ότι αυτή η πουρνιά των παιχτών που μας έφερε τις πολύ μεγάλες διακρίσεις δεκαετία του 2000, η πουρνιά του Παπαλουκά ουσιαστικά, του Διαμαντίδη, του Σπανούλη, όλων αυτών των παιχτών. Το 2005 πρωταθλητές Ευρώπης, το 2006 δευτεραθλητές κόσμου. Νομίζω ότι εμπνεύστηκαν από εκείνη τη γενιά για να εκφράσουν τον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Εκείνη η τετράδα που είπατε της ελληνικής ομάδας ήταν το πράγμα το μεταπληκτικό του κ. Μαστάζη για την πρώτη θέση του 1987 και ήταν το ξεκίνημα για να γίνουν όλα αυτά. Δηλαδή από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η δική μας ομάδα είναι μέσα στις 5 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Σε ψηλό ανταγωνιστικό έτος. Βεβαίως. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο παιχνίδι μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα που είχαμε τη δυνατότητα εδώ να ακούσουμε και τον Θοδωρή Παπαλουκά, η Μπαντόρ για τον Ανέλη. Διάβασα όμως τη βάση και την έκοψε ο Καρλάρ που έχει περάσει το παιχνίδι. Σιμόνς 35-18, δεν έχει ακόμα πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Βεζένκοφ ψηλά. Βάσαλιτς 8 δευτερόλεπτα ακόμα πριν για τον Νέιμικ. Δεν ήταν καλό το σούτ, δεν υποπίεση. Ο Ρόλαντ θα πάρει τελικά το φάουλ. Δεύτερο φάουλ από τον Τόμας. Σιγά σιγά έρχονται και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Κάποια κατάρρωση από τον Μόνιμπερ. Το δύσκολη προσπάθεια εδώ και το καλάθι από τον Βεϊξέλο. Είχαμε προηγουμένως τον εκκαιρετισμό του Γκόους που βγάλει για ψάκο με τον Δευτέρη Ποφορίδη ως παίκτη Παναθηναϊκού πλέον.
Τα 4 δευτερόλεπτα το Σουπιατρής, αλλά είναι εύστοχος ο Αλέξανδρος Πετσέγκο. 38-20. Πρώτο καλάθι του Άρη. Στην τρίτη περίοδος. Βενιζέλο πρώτο. Μιλάει μπάλα για τον Τζον Ντέιβις. Και βρίσκει τύπο στον Ντέιβι. Βγάλει Ντέιβις για τον Σίμονς. Καλή άμυνα από τους παίκτες του Άρη. Προηγουμένου από τον Ντέιβι. Κάνει καλή δουλειά αμυντικά. 7:47 ακόμη. Ο Λούπιτς δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν μπορεί να μαζέψει οι παίκτες τη διαφορά. Η μπάλα μένει στα χέρια των παίκτων της Μάμπη. Χάνεται λοιπόν η επίθεση για την Μάμπη. 38-20. Παραμένει για τον Λούπιτς. Τόμας. Rolling. Πιέζει, Τόμας πάντα. Για τον Πάσαλιτς. Τζέγκο. Μπαίνει προς τα μέσα. Ολοκληρώνει και τελειώνει την πάση. Ο Αλέξανδρος Βενέκο. Πάρα πολύ δύναμη. Είναι και ο πρώτος σκόρ. Είναι ο πρώτος σκόρ με 12 πόντους. Έτσι. 14. 14 ο Βεζέγκο, 6 ο Πάσαλης, 5 ο Τόμας. Φάουλ. Τάμου σκορεύουμε, 40-20, ο Άρης μέχρι στιγμής διαχειρίζεται πολύ άνετο το παιχνίδι. Δεν δίνει την ευκαιρία στην Πάμπη να πλησιάσει σε απόσταση βολής. Πέρα από εκείνο το ψέσκο με ένα 5-0 στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Δεν φάνηκαν οι καλοί. Είχαν διάρκεια την απόδοσή του. 40-21. Από την πρώτη εύστοχη βολή του Ντέιβις. 3-3. Είναι άστοχο στη δεύτερη και rebound από τον Βεζέγκο. Το πέμπτο του rebound στο παιχνίδι είναι ο πρώτος rebound του Άρη που θα το σκόρει του Άρη. Εξαιρετική πάσα. Και βεβαίως τελειώνει ο Νέιμιγκ, βάση 42-21. Το σκορ συνεχίζεται για τον Άρη. Όλα. Το σούτ από τον Ντέιβις. Και το επιθετικό φάουλ από τον Κέρ Σίμονς. Πάσα λίτς. Δεν εξαργύρωσε όμως αυτό το κλέψιμο Βεϊζέλογλου και ο Νέμικ επίθεση και με δεύτερη προσπάθεια ήρθε από πίσω ο Τόμας. 44-21. Για στάσεις τριάμπου φαίνεται να παίρνει αυτό το κομπάτι του Βάρη, δεν θα πω ότι ακόμη είναι αρκετά νωρίς. Αλλά μέχρι στιγμή να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι Βάρη και αμυντικά και επιθετικά. Ένα τρίποντο τώρα, μια ανάσα για τους Τούρκους από τον Καντάν. 44-24. Μετά από πολλή ώρα. Δυσκολεύεται ο Πάσαλιτς και τελικά θα χάσει την μπάλα. 8 δευτερόλεπτα. Εκεί ήθελε κάποιο στήριγμα. Έκαναν την πλειά του, μετά από την πάλι και κατάφεραν να υποχρεώσουν σε λάθος το πάλι. Ρόλαντ, για τρεις ο Σίμονς. Να λοιπόν αυτό το μικρό ξέσπασμα της Μπάμπη, 44-27, 6-0, με δύο τρίποντα σε ρίγη. Πάσαλιτς. Βγαίνει ψηλά ο Νέμι. Βρίσκει ένα διάδρομο εκεί. Έχει κάποιο στήριγμα. Πρέπει να σουτάρει ο Νέμι. Του μείνει μπάλα στα χέρια. Στο τέλος εκεί το κούκαλα. Έμεινε η μπάλα.
αλλαγές. Αλλαγή μάλλον για την Πάμπιτ, με τον Ρόουλα να δίνει τη θέση του στον Ετσέ και ετοιμάζεται να δώσει ενέργεια στην ομάδα του με τον Γκίκα. Θα παραφέρει ο πρίφτης τον παίκτη που ουσιαστικά ανέβασε ταχύτητα τον Άρη με την είσοδό του στο παιχνίδι στην δεύτερη περίοδο. Και ο Κουάρης απέσπασε για την διαφορά. Νέος ο διατρής πόντους, άστοχα αυτή τη φορά. Πάντως οι παίκτες της Bandits στις τελευταίες επιθέσεις εκδηλώνουν σουτ με καλύτερες προϋποθέσεις από ό,τι νωρίτερα. Και προτιμούς και την αμυνά του πρέπει να πούμε. Αυτό. Ριζέλογλου. Λάθος ρι για τον Τόμας. Μια εντυπωσιακή φάση εκεί, περίμενε λίγο νωρίτερα το συνέχιο που στον Θαρή. Δεν ξέρω αν έκανε σούτι, αν έκανε πάσα ο Τόμας. Φάνηκε και πάσα γιατί είναι σούτι εκεί ήταν. Ήταν όμως αρκετά ψηλό το σούτι για να φτιάξει. Σας περιπτώσει ήταν από τις φάσεις που μας αρέσει να βλέπουμε. 44-27. Ο Κίκας κανακυροκροτείται παίρνοντας το παιχνίδι για να πάρει τη θέση του Ρίτ και ο Μούρτος ετοιμάζει. Πάρει τη θέση του Τόμας. Βγάζω. Πάω στην πάσα. Ωραία. Οπότε έχουμε Τόμας, Μούρτο, Κίκα, Ρεζένκο και Νέιλι. Μετά το πάρει. Βεζέγκοφ δίνει και πάλι σκορ στον Άρη μετά από αρκετή ώρα. 46-27 σε το Βεζέγκοφ. Έχει φτάσει στους 16 πόντους στο παιχνίδι. Να είναι ο πρώτος σκορ, να τους πει τα του αγώνα. Μεχεία. Μιλάει για τον Davis, ο Ετζέ. Αυτός ο οποίος θα χρεωθεί τον πάω πάνω στον Κίκα. Έλεγα στην άμυνα αυτή τώρα την τελευταία του Άρη πόσο σημαντικό είναι το τρέξιμο και η προσπάθεια που κάνουν που αποδιοργανώνει βράδυ την εκκλησία. Έγινε ένα σούτ ελεύθερο τελείως στο τέλος, δεν ήταν τελείως έλεγα άστοχο. Παίζει μεγάλο ρόλο όταν βλέπει τον αντίπαλο να σε πιέζει και να πα πει να βρει κάποιον μπροστά σου. Και αυτό είναι την έχει πάρα πολύ βάση. Ο Τόμας επιχείρησε να κάνει την προσπάθεια εκεί στα ψηλά κορμιά του Τούρμαν. Ο Σουτιατρής από τον Σαν Μεχία, να τον rebound από τον Τόμας. Καλή εκδήλωση εμφυδιασμού, αλλά βήματα για τον Βεζέγκοφ. Προηγουμένως ο Βεζέγκοφ έβγαλε στην καλή πάσα στον Νέιμινγκ, αλλά δεν τα αξιοποιήσει ο ψηλός του Άρη, ο οποίος αποσύρεται τώρα στο παιχνίδι και παίρνει στη θέση του Βασίλη Σέμψα. Θα πει αρκετά καλά στο διάστημα που αγωνίζεται. Ενώ ναι, λέει και έχει και δύο μπλοκ, πάντως. Δύο τάπες. Λοιπόν, 46-27 προηγεί το Άρη. Σε απόσταση ασφαλείας μέχρι στιγμής. Απονενοημένη προσπάθεια εκεί από τον Σαν Μεχία. Βεζέγκο για τον Κίκα. Ανεβάζει ταχύτητα στην επίθεση του Άρη στα 9 δευτερόλεπτα. Κίκα. Να για τον Σίντζακ. Το ριμπάλ από τον Ετζέ. Το φάουλ από τον Κίκα. Η απόφαση. Τώρα έχουμε 2.45, είναι το φάουλ από τον Νίκο Κίκα. Είναι το τρίτο ομαδικό. Δεν θα σου τάρουν ακόμη τούκι. Το ετσέ στην επαναφορά για τον Μιχία. Συγγνώμη για τον ετσέ και πάλι. Δύσκολη προσπάθεια, το πάνω από τον Κίκα για τον Κίκα. Γρήγορη επιστροφή από τον Κίκα, αλλά υποχρεώνεται σε φάουλο καρτάν και αποσέβλεπε τον Κίκα να δημιουργεί πλεονέκτημα εφόσον είχε περάσει μέσα στη ρακέτα.
Αλλαγή. Ο Ρόουλαντ και πάλι στη θέση του Ετσέ. Για να πιέσει την περιφέρεια του Μανά. Λεζέκοφ. Παρακινδύνει ότι δεν πάσα στον Κίντα. 8 δευτερόλεπτα, μόνος του. Στο καιρό πάτημα, το σουτ για 3, ο Σίμτσακ το επιθετικό rebound, αλλά τελικά δεν κρατάει την μπάλα. Αλλάζει κατοχή για τον Γιάννη Σίμονς. Ηλία και τον Ρόουλαντ. Του κλείνει το διάδρομο ο Σίμτσακ. Κάζει για τον Μεχία, μπαίνει προς τα μέσα. Μπούρτος για τον Κίκα. Σερτσέκο για 3, δεν διστάζει. Ίσως βιαστική επιλογή καθώς δεν είχαν παίκτες, δεν είχαν γεμίσει τη ρακέτα με παίκτες ή παίκτες βάρη. Βιαστική επιλογή ήταν μια φορά που παίκτες να πιστεύει πολύ στον εαυτό τους, μπορεί να είναι και το ίδιο κορμακή ακόμα. Ίσως οι περισσότεροι θα λέγαμε όχι, αλλά μπορεί να θέλει από το σούτ και από συγκεκριμένο παιδικό κορμακή. Γιατί στο μπάσκετ σήμερα και τα σούτ ακόμα μακρινά είναι πάρα πολύ δύσκολο με τις άμυνες που έχουν δυναμώσει. Οπότε αν έχεις ένα τρίποντο, είναι πολύ καλό σούτερ στον ενδιασμό, ίσως να θέλει ο προπονητής. Το ακριβώς, προφανώς, δίνει οδηγίες στο ροπρίστη στο Βελσάκη. Το να πέσει, ρε. Για να δούμε εδώ τον Σάμι Μεχία, ο οποίος δεν βρίσκει λίγο. Βρίσκει πάντοτε παίκτες. Το σούτ για 3 και η μπάλα 24. Αλλάζει κάτω εκεί. Λοιπόν, ο Άρης διατηρεί αυτό το προβάδισμα σταθερά, δεν απειλείται. Είναι ακόμη μακριά η Μπάμπιτ και μέχρι στιγμής τουλάχιστον πέρα από κάποια εξεσπάσματα. Και το χάρη σε κάποιες αλλαγές του σχήματος από το προβάδισμα που είναι πιο σημαίνει τώρα. Ωστόσο, αυτά τα ξεσπάσματα είναι μικρά για τους Μπάμπους, δεν έχουν διάρκεια. Επομένως, ο Άρης διατηρεί αυτή τη μεγάλη διαφορά στο σκορ. 19 είναι τώρα. Και κάτι. Πάρα λοιπόν να κάνει το πικερό, αλλά από τα πόδια του Βερενέα του σκορ, του Παλαδέκου. Για τον Μεχία, το επιθετικό rebound από τον Βερσάη Ξαντά. Πατάει το foul. Δεν έγινε και ο Μαγιά Βόλος. Και δεν έχει πάρει κάτι από το δεκάλεπτο. Θα αλλάξει και το σύνολο θα την άφησε πολύ. Καθώς βιάστηκε να μπει μέσα στο βλάτι του Βερενέκο. Μπούρτος, δύσκολη προσπάθεια εκεί, καλή άμυνα από τους Τούρκους, οι έχουν δικά τους τα τελευταία 8 δευτερόλεπτα. Ρόλαντ, να δούμε μόνος του προφανώς θα εκδηλώσει επίθεση, όχι τελικά θα βγάλει για τον Οζέρ στην εκνοή. Είναι αυτά τα καλά και ψυχολογίας που λέμε και είναι ακόμη μακριά. 46-31, στο σύν 15 ο Άρης, αυτό το τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Νέα διακοπή, σε λίγο και πάλι μαζί.
όσοι έχει μέχρι τότε. 46-31, ο Άνης διατηρεί αυτή τη μεγάλη διαφορά που είχε πάρει κυρίως στη διάρκεια της δεύτερης περίοδου. Με τον Βεζέγκο να έχει τάξει τα 16 πόντους, είναι 6 ο πρώτος τώρα. Δεν φαίνεται να πει. Με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που μπορεί να αποσταθεροποιήσει τον Άρη, εκτός από κάποια μικρά όμως, στη διάρκεια της σπάσματος. Το βλέπουμε στους πρωτοσκόρες από την πλευρά της Μπάμπη, Ντέβις 7, Σίμος 5, Καντάν, Βερεμέγκο από 4 και Ρόλαν 3, και ο Βεζέγκο με 16, 7 πόντοι από τον Τόμας τον Έλλη, ο Πάσελης 6 και ο Γκίκας 4, την εικόνα στις τρεις πρώτες περιόδους. Κοτς, προηγουμένως σε είδα είχες εκεί έναν θερμό εναγκαλισμό με τον Δημήτρη Τούτη. Καλώς το που είχες πει κιόλα στη σχέση που έχετε. Πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ φίλο, θα έλεγα, τόσο. Και από τότε βέβαια ήταν μαζί μου στο κάμπο εκεί, ήταν σημαντικό. Τον έπαν το περίοδο και ήταν μαζί. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είδε παιδιά προχωράνε και φτάσαμε. Λοιπόν, ο Λαμάρκους Ρίτ άφησε 2 ακόμη πόντους στη διαφορά, 48-31. Πάντω πρέπει να πούμε ότι 31 πόντοι για μια ομάδα τώρα στο αντιπάλου και για 3 δεκάλεπτα, 10 πόντους στο δεκάλεπτα. Στον μια θαυμάσια κλήρωση, την αμυντική προσήλωση του άστρου. Και δεν είναι τυχαίο, δεν είναι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι τόσο άστρο. Ναι, ναι, είναι τόσο άστρο. Είναι εξαιρετική λειτουργία της άμυνας του Άρη. Νομίζω ότι περισσότερο όμως θα πρέπει να πιστωθεί στην καλή αμυντική λειτουργία του Άρη παρά στην ανικανότητα, εν πάση περιπτώσει, της Μπάμπη. Τι, για τον Τόμας, πρέπει να γίνει επίθεση. Δεν είναι καλή. Χρυσέλογλου, αλλά που έκλεψε την μπάλα, ο Τόμας, για τρεις ο Κικάς. 51-31. Για τον τρίπο του φαίνεται. Είχε εμπιστοσύνη, τραβάει τα μαλλιά του Λούκιτς, πώς τον βλέπω και... time out που ζήτησε σπεσμένα ο Σέρβος προπονητής της Μπάμπη. Μια ακόμη διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί. Ο Αλεξάνδρος, το πρώτο διεθνές του ΜΑ, Νιγκάλης, το πρώτο αγώνα ανάμεσα στον Άρη και την Πάμπη. Το Άρη μέχρι στιγμής διαχειρίζεται θαυμάσια το παιχνίδι. Προηγείται με μια διαφορά 20 πόντων, 51-31. Με άμυνα που έχει στραγγαλίξει μέχρι στιγμής την τουρκική ομάδα. Σου και το time out πήρε πολύ γρήγορα στην τελευταία περίοδο ο Λούκης, ο οποίος δεν έχει βρει λύσεις απέναντι σε αυτή την πολύ καλή άμυνα. Έτσι πώς. Εντάξει, λέγαμε πριν ότι οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. Σωστό. Να μας παρουσιάζουν ένα άλλο πρόσωπο, όπως μου είπε και ο Δημήτρης Βιτσούδης. Άφησε πολύ παίκτες πίσω, δεν είναι όλη η ομάδα της ΕΣΕΚΑ και μου είπε εντάξει, στην Κυριακή προέρχονται και οι παίκτες από την Κύπρο ομάδες και όλα αυτά. Και ουσιαστικά αυτό που ενδιαφέρουν που ενδιαφέρει αυτές τις ομάδες είναι πώς θα βρεθούν το Φεβρουάριο, το Μάρτιο. Αν παρατηρούσαμε τον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς πάντα σε κάποια περίοδο Νοέμβριο, Δεκέμβριο και ήταν υπάρχει. Και πάντα κοιτούσε, μιλάω για παλιά τώρα, και είχα παρατηρήσει πάρα πολύ τη δικά μου τον Μπράντοβιτς, πάντα κοιτούσε να είναι σε φόρμα το Μάρτιο και δεν θα παίζανε το πρωτάθλημα. Στα play-off. Στα play-off, σαν νοκάου στην Ευρώπη. Αυτό έτσι. Λοιπόν, στο σύν 18 από το καλάθι του Ρόλα. Ο Κίκας εκδήλωσε μόνος του την επίθεση. Τρίτη τάπα από τον Έιμι. Οσιακή φάση. Θα έχει 55 ακόμη για το τέλος του παιχνιδιού. Εδώ κουνάει το κεφάλι του Λούκιτς. Για να δούμε τη φάση και μετά. Εδώ κοιτάξτε, τάπα με καλοπρεπή. Και κλέψιμο από τον Έιμι. Κάνει εξαιρετική δουλειά. Να δούμε τη φάση και να δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Νάτο. Εξαιρετικό ο ενδιασμό και για του παίκτε του Άρη. Το συν 20 πάλι 53-33. Γιάννη. Αν λέει κάτι για την φιλοσοφία που προσπαθεί να περάσει στου παίκτε του Δημήτρη Πρίφτη, νωρίτερα όταν εκδήλωνε τον ενδιασμό Άρη και σούταρε τρίποντο ο Κίκα, πριν να καταλήξει μπάλα στο καλάθι, καθώ ήταν εύστοχο το σουτ, ο
Πρίστης χειροκροτούσε για την επιλογή του παίκτη. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε και την τόπη καλή για τους άνθρωπους. Αυτό πολύ σημείωσε προπονητές. Νωρίτερα, το είπε κιόλας, την καλή. Ότι πολλοί προπονητές και δέχονται και τις εντολές του προπονητή για τέτοιου είδους. Έτσι είναι το μπάσκετ σήμερα, δηλαδή ένας παίκτης σου τέρας, στον οποίο έχει εμπιστοσύνη ο προπονητής και ο ίδιος στον εαυτό του, ο παίκτης στο σου, έτσι να μην το φτάσει στον προπονητή. Τη στιγμή που βλέπουμε πόσο δύσκολες είναι οι επιλογές των σουτ σε οργανωμένες επιθέσεις, με δύο οργανωμένες άμυνες. Το βάλω από τον Τόμας. Πάνω στο Βέρκα Ιχαντά. Και το έργο τώρα από τον Κατά, κακές οι επιλογές, υποχρεώνονται εκ των πραγμάτων και λέω της άντρας του Άρη, της καταπληκτικής άντρας. Ρίς, Τόμας για τρεις. 56-33, 23 ο Άρης. Θα δω άλλη μια φορά το παιδιά, το 44-21 είχε πάρει μια διαφορά, άρα αυτή είναι στη μέγιστη τιμή. Απαντά όμως ο Ρόλαντ, ο οποίος είναι ο μοναδικός που απειλεί το καλά του Άρη. 56-36. Σιμτσάκ, Τόμας. Νέο τρίποντο. Το ριμπάουν από τον Καντά για τον Ρόλα. Αμερικανός, Λαρ, Κουσέρ για τρεις. Καλός Σουτέρ, Τουρκός 56-39. Αυτά τα δύο συνεχόμενα τρίποντα, οι Τουρκοί προσπαθούν να ρίξουν τη διαφορά κάτω από τους 20. Αλλά παραμένουν ακόμη μακριά. Σίτσακ για το Γίγκα. Εσύ και τελικά θα πάρει το πάω από τον το πάω και να σταματήσει τον αμφιλιασμό για να μην χαμηλώσει κι άλλο διαφορά. Αλλά και τώρα ο Μεχία θα αποσυρθεί στη θέση του Ελζέ. Μέχρι και πάλι ο μικρός σου στέλνος του Λιανίτης. Όχι, ο Δημήτρης Πλιώνης. Για τον Άρη. Ακόμη πιο μικρός. Καλό μπασκετ από τον Πάντρα, αλλά δεν βρίσκει εκεί. Εξαιρετική άσκα, η πρωτοβουλία από τον μικρό. Λοιπόν, το 56-39 παραμένει για τον Άρη, το 17, 5, μέχρι το τελευταίο 5 λεπτό. Μένει για τον Ρίτη. Ο Φεύγει και διέδερε πάντω. Κακές προποθέσεις του για τρεις έρβολ, έρβολ rebound από τον Ρόλαντ, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Πιόνι, από τον κίνδυνο και να αφιερωθεί με full foul. Αυτό είναι καλή. Και καθυντικά θα πει ξανά. Μάζα να περάσει και ο Πάστα. Λοιπόν, πέρα να πάρει Πάστα, Λεσπεζέκο, Νέλη, Κίκας και Πιόνι. Ο Σέρ. Γιάννη και εσύ. Ο Σέρ. Θα πάρει το φάουλ από το Νέιμι, ο Τσάρλς Ντέιβις. Είναι στο τρίτο φάουλ του Νέιμι, τέταρτο μαντικό από το επόμενο σουτάρο που βολεύει το Νέιμι.
επαναφορά. Και στο 14 δευτερολέπτο, ο Σέρ, το Σουτιατρί, το Σουτοχή, είχε πάρει καλύτερη θέση, αλλά δεν πειράζει. Αλλά ο Τζον Ντέιβι είχε πάρει καλύτερη θέση από τον Σουτιατρί. Αλλά είχε πάρει καλύτερη θέση, λέω, τη καλή άμυνα του Βεζέγκο, το οποίο θα πάρει προσπάθεια. Λιώνει. Διευθύνσε την υπέρνηση για τι ομάδε. Η πάσα για τον Βεζένκο, γιατρή. Πειράζει, ήταν κάτι έμπνευση του μικρού. Η πάσα που έβγαλε. Ρόλαντ. Να λοιπόν το τρίποντο από το Ρόλαντ 56-42. Βεβαίως ο χρόνος που αγουμένει είναι αρκετός, αλλά για πρώτη φορά μετά από πολλή ώρα η διαφορά κατέβηκε κάτω από τους 15 πόντους. Ο Γιάννης Νάτος, το λόγο Γιάννη. Έχει επισκοράρει τους τελευταίους 9 πόντους με τρίποντα. Και αυτό λέει πολλά γιατί δεν έχουν καθόλου παιχνίδι κοντά στο καλάθι. Από εκεί πέρα το μόνο που κάνουν είναι να φτάνουν απ' έξω. Κάποια βάζουν και τα περισσότερα τα χάνουν και μοιρά είναι πιστοσιστό. Σωστό, εντάξει, με τα τρίποντα λένε ότι δεν έχει ναι, μη καλά ξέφυγε, αλλά δεν ολοκλήρωσε. Κατά, ακόμη περισσότερο, 56-44. Αν λοιπόν τελευταίες επιθέσεις που βρίσκουν στόχους για την Bambi, θέλει σκοράρι. Χρειάζεται άλλο, θα πρέπει να σκοράρι κάποιος. Και δεν είναι καλές οι τελευταίες επιλογές. Ζητάει τα ημάλ. Γιατί ο χρόνος που μένει είναι 3 λεπτά, βεβαίως. Εντάξει. Ελέγχεται ακόμη η κατάσταση, αλλά έχει δεχτεί πολλά εύκολα καλά στο άνθρωπο. Έχουν πει τα τρίποτα που έχουν στάρει οι Τούρκοι. Και νομίζω ότι επιγόν του ζήτησε τα ημάλ για να δώσει οδηγίες στο πρίτσι. Λοιπόν, coach, τι βλέπουμε μέχρι στιγμή. Ακόμα θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι έχει πέσει και ο ρυθμός του Άρη στην επίθεση. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο κινητικότητα. Περιμένουν με την μπάλα πολλέ φορέ οι Ουγγίκαρτσοι λόγω κάποιου όπλου με την μπάλα για να σουτάρουν. Και δεν έχει κίνηση η επίθεση. Ούτε δουλειά γίνεται. Επομένω όλα αυτά συμφίλησαν με συγκεκριμένο ακριβώ το να κατέβει έτσι η διαφορά και με κάποια εκλογία που έχουν οι παίκτε στην μπάλα. Θέλω να πούμε ότι τα παιχνίδια αλλάζουν στη διάρκεια του. Με κάθε, αν θα βάλει μια ομάδα ένα-δύο καλάθια, ανεβαίνουν αμέσως για να δείξει ψυχολογία του και μπορεί να συνεχίσει να τα βάλει πλέον. Γιατί όταν πέφτει η ψυχολογία της άλλης ομάδας, το πιστεύω. Και είδαμε στην επίθεση να γίνονται και λάθη και άστοχα σου σε επιθέσεις τελευταίες του Άρη. Αντίθετα με εκείνες του Μπάνου που δεν μπορώ να πω ότι η άμυνα του Άρη χαλάρωσε. Ο Πρίτσης πήρε το time out και το μόνο που στους παίκτες είναι ότι ξέρετε πολύ καλά τι να κάνετε. Για ποιο λόγο όμως θα θαλασσώνετε στα τελευταία λεπτά. Δεν τους είπε τίποτα άλλο παρά τους έστειλε μέσα στο παρκέ και περίμεναν γύρω στα 40-45 δευτέρα τους Τούρκους για να ολοκληρώσει τις οδηγίες του Πρίτσης. Δεν είχε να πει τίποτα παραπάνω ο Πρίτσης από το να στους παίκτες του την προτροπή να σοβαρευτούν. Βεβαίως τώρα έχει κάνει ένα σουτ, δηλαδή πάλι χωρίς καλή άμυνα τους Τούρκους, δεν πήγε αυτή τη φορά. Αν έπαιρνε θα είχαμε διαφορετική συζήτηση. 2,5 λεπτά ακόμη, πάσα λύση. Γκίκας, Βεζέγκο, πάσα λύση. Παίρνει την μπάλα χαμηλά ο Αλέξανδρος Βεζέγκο. Πολύ όμορφη κίνηση. 58-44 από τον Αλέξανδρο Βεζέγκο. Μεγάλος πρωταγωνιστής του σημερινού παιχνιδιού. Ντέιβις. Καντά. 98-46. Από τον Τούρκο 1,56 ακόμη. Το συν 12 ο Άρη. Ντέιβις. Για τον Πάθαλη. Πάω.
Λοιπόν, έχουμε ένα και 45. Δεν έχουν κάνει φάουλ πάνω στο δεύτερο φάουλ. Εντάξει, τώρα τα κράτησα να νομίζω ότι είναι μάλλον αργά. Για να κι αν θέλουν να παίξουν. Ίσως περιμένουμε κάποια τελευταία μεγάλη αντεπίθεση, αλλά νομίζω τα περιθώρια έχουν στελέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πήρε την μπάλα ο Βεζένκο, θέλει κάποιο στέλνει που έχει πάσα, θα πρέπει να σουτάρει. Πάσα ουσιαστικά πετάει την μπάλα, αλλά με τη βοήθεια του Βεζένκο φωνέμι πήρε ένα ακόμη επιθετικό rebound, επομένως ανανεώνει την επίθεση για τον Άρη και καθιστά πλέον την για τη διεκδίκηση μάλλον οποιαδήποτε σκέψη. Σε αυτό το τρίποντο νομίζω ότι είναι ευχαριστητική πολύ. 61-46 το C15 και πάλι ο Άρης. Απομένει 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα για την Πάφη. 21 πόντι από τον Βεζέκο. 21 πόντι από τον Βεζέκο. 10 από τον Τόρι Τόμας. 7 από τον Κρινέι. Λοιπόν, θα δηλώσει το σήμα, Μούρτος αντισμένει. Προφανώς για να χειριστούν καλύτερα την μπάλα. Έχουμε τώρα Φιλιόνι, έχουμε Πάσα, Μούρτο και Κίκα. Έχουν 4 χειριστές καλούς για τον Άρη. Και τον Βεζέκο που έχουν προηγωθείς και αυτός μπορεί να παίξει. Ενώ περνάει μπροστά μας ο Τούς Κλειβάνοβιτς. Επίσης μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και αντίπαλος του Γκάλι. Και εκείνη η τριετία της Γιουγκλάσικα από την Αμπούλια, 84-87-90. Ρεζέγκο, φοβερή κίνηση. Ρεζέγκο, είναι εξαιρετική πάσα. Αυτό το πάσα λίγο τα χαμόγελα από τους παίκτες του Άρη, νομίζω ότι εντάξει, έχει τελειώσει στο κάτω του μήνυ. 63-46. Ο Άρης που δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Ντέβις, νέα καλή άμυνα από τους παίκτες του Άρη, ο Μούρτος, αλλά λίγο εκεί το φάουλ. Αντιαρχητικό το φάουλ. Ναι. Λοιπόν, ο Άρης θα είναι η ομάδα που θα παίξει αύριο στο τελικό, πρώτο τουρνουά, την Γκάλη. Μάλιστα, για να πούμε και τελειώνοντας το ρουφιάς για το παιχνίδι, ότι ήταν μια εξαιρετική εμπάνη του Άρη, μια δηλοφόρα αρχή για το φετινό πρωτάθλημα, εάν δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στην άμυνα, που πιστεύω δεν έχει άλλο λόγο να μην δίνει. Νομίζω ότι θα έχει πολύ καλή διευθυντική φέτος. Πάντως το σημερινό παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από την ιδιαίτερα καλή άμυνα, όπως και την ταχύτητα στην οποία είχαν οι παίκτες, τόσο επιθετικά όσο και αθλητικά. Ακόμα χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλά το όπως και τώρα εδώ. Όπως και τώρα. Εξαιρετική η βάση από το μικρό, πάρα πολύ καλά το πικερόλ. Βέβαια. Αυτά τα δύο στοιχεία εγώ ότι έκανα, δηλαδή ένα για το πικερόλ και ένα δεύτερο για το πάρα πολύ καλή άμυνα. Συν την ταχύτητα, έχει ταχύτητα του Γκάρ και συνήθω πάρα πολύ αξιολογή. Και συγκροτημένη ομάδα. Δηλαδή θα έλεγα σε όλε τι θέσει έχει δύο παίκτε τουλάχιστον. Πολύ σημαντικό για την ομάδα. Και δύο παίκτες που δεν ενδιαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Αυτό διέκρινα εγώ. Καλά του έκανα. Δεν έχει φράγματος. Αυτό ήταν κάτι που δεν το είχε θέσει. Τελειτήρα. Και μ' άρεσε να με εναλλαγές σωστές διατηρούσε τα σχήματα πάλι ψηλών. Εξαιρετική εμφάνιση του Άρη. 66-48. Νίκη του Άρη στην Πάβη. Ο Άρης θα είναι η ομάδα που θα διεκδικήσει από το πρώτο διεκδικητή, τον Νικάλη, αύριο στο τελικό. Πάλι θα δούμε τη μετάδοση από τις ενημερώσεις όπως και όλα τα παιχνίδια. Εξαιρετική εμφάνιση, επαναλαμβάνω. Για την ομάδα του Άρη, σε αυτό το πρώτο δείγμα που ουσιαστικά βλέπουμε, πέρα από κάποια τελικά που έδωσε, νωρίτερα εδώ τα 10 λεπτά, 16.